Λοιπόν, η Μαριάννα Στάτε θα χορέψει Oriental. Είναι 17,5 χρόνων. Λοιπόν, είναι μαθήτρια. 17,5. Είναι μαθήτρια της τρίτης λυκείου και είναι ένα μικρό κορίτσι το οποίο έρχεται να μας χορέψει Oriental. Σου λέει αυτοί εκεί έχουν ειδικό Orientalολόγο, το Θάνο Καλλύρη. Πρέπει να πάω να δω τι γίνεται. Για να περάσει παρακαλώ η αυτοδίδακτη Μαριάννα Στάτε. Γεια σας. Oh my God. Σε πάω. Oh my God. Έχει πιάσει ζέστη ξαφνικά. Κοίταξε, είναι ζωντανή η εκπομπή. Ξέρω. Θέλω να σου πω ότι ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Δεν μπορούμε δηλαδή να το κόψουμε και να το ράψουμε όπως κάνουν στα μαγνητοσκοπημένα. Να προσέχεις λίγο, ε. Έτσι. Μαριάννα. Γιατί σκιάζομαι τώρα που σε βλέπω. Υπάρχει κίνδυνος να σου φύγει. Όχι. Αυτό θέλω να σου εξηγήσει. Ότι δεν είναι βίντεο, ξαναπάμε να το γράψουμε. Θέλεις να κάνει να φορέσεις κάτι να είμαστε σίγουροι πιο. Όχι. Θες να σου φέρουμε ένα μπλουζάκι. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα έλεγα να εξασφαλίσουμε κάπως το αποτέλεσμα με έναν τρόπο. Όχι, να μην εξασφαλίσουμε τίποτα. Κάνε δουλειά σου. Είσαι σίγουρη. Εγώ λέω να το διακινδυνεύσουμε. Ναι. Ωραία, δώσουμε ένα τόφωνο. Εγώ λέω να το διακινδυνεύσουμε. Τον άκουσα το ρίσκο. Γιατί είναι ρίσκι, κατάλαβες. Ναι, τρε ρίσκι. Thank you.
Το τελείωσε άνευ μουσικής. Πάντως είχες αυτοπεποίθηση, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ήσουν σίγουρη θα γίνει όμα, ε. Θα το μαζεύεις λίγο το γιατί την κατήωσα. Μάζεψέ το γιατί έχουμε ακόμα λίγο εδώ στον αέρα. Έτρεμε η ψυχή μου. Ε. Αυτός ο Σωτηράκης δεν τρέπεται. Μη γίνει καμιά... Ο Σπαθαρής. Ο Σπαθαρής, ποιος άλλος. Σωτηρή μου ντρέπεσαι. Καθόλου. Το είδαμε. Ναι. Το είδαμε. Πώς το εικονογράφησε. Επίσης, μ' άρεσε πάρα πολύ η εναλλαγή του πλάνου σου με τον Θάνο που ταιριάζουν τα κίτρινα. Λοιπόν. Έλα δίπλα στο Θάνο μια στιγμή να πούμε τα κίτρινα. Έπρεπε να έχει Όμηρο Στρατιάδη, Σωτηρή. Έπρεπε να είναι ο Στρατιάδη σήμερα, σκηνοθέτη εδώ. Λοιπόν. Αισθάνεσαι ότι τα. Εντάξει, πήγε καλά. Θεωρώ μέτρια. Α, για τη δικιά σου. Μάλιστα. Η απόδοσή σου δηλαδή ήταν μέτρια για τα δικά σου κυβικά. Δεν θεωρώ ότι χορεύω τέλεια, ήρθα για την εμπειρία. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, Μαριάννα μου. Εσύ έχεις κάνει ελάχιστα μαθήματα και είσαι αυτοδίδακτη ουσιαστικά, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Πολλά χρόνια από μικρούλα. Είμαι 17 μισό από τα 14. Λίγο το δεξί. Έλα, Θάνο μου. Μαριάννα, καλώς ήρθες. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή έχει. Συμπτωματικά έχουν έρθει πάρα πολλές κοπέλες που χορεύουν Oriental. Μερικές ήταν δασκάλες και πραγματικά πολύ καλές. Εσύ λοιπόν, ενώ έχεις ένα χάρισμα και είσαι πολύ όμορφη, φαίνεται ότι είσαι αυτοδίδακτη και δεν ξέρεις πολλά πράγματα. Γιατί πραγματικά έχουμε δει κάτι απίστευτα πράγματα εδώ με το σώμα τους και το πώς κουνούν και τα λοιπά. Ναι, έχουμε τον πήχη ψηλά, η αλήθεια είναι. Γιατί πάρα πολύ ψηλά. Εγώ αυτό μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι επειδή φαίνεται ότι σ' αρέσει και το έχεις, ότι με μερικά μαθήματα θα το απογείωνες. Πραγματικά θα το απογείωνες. Έχεις μια πολύ ωραία. Το στυλ σου είναι για αυτό το πράγμα και θα το έκανες πολύ καλύτερα αν πραγματικά έπαιρνες όχι λίγα μαθήματα, αλλά το σπούδαζες που λέμε. Ναι, θα το ήθελα. Αυτό που είδα εγώ ήταν κάτι μέτριο σήμερα σε σχέση με αυτά που έχουμε δει άλλες φορές στο παρελθόν. Εσύ είσαι πολύ καλή, αλλά θέλεις δουλίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Σοφία, γιατί δεν κάνεις μαθήματα? Έχω το σχολείο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ να το κυνηγήσω τόσο πολύ, αλλά θέλω. Θέλω πολύ γιατί μου αρέσει. Έχει έρθει πολλοί κόσμος, πράγματι, συμφωνώ με τον Θάνο. Έχουν έρθει τεχνικά καλύτερες κοπέλες. Όμως, να σου πω την αλήθεια, εγώ όπως χόρεψες σαν συνέστημα, δεν το ξαναείδα. Δηλαδή, το μέσα σου ήταν πολύ. Και όχι ότι δεν ήσουν καλή. Το έξω της ήταν. Ναι, ρε Σοφία, όμως πόσο σε αγαπώ και ταυτιζόμαστε. Το ίδιο σκέφτηκα. Το πόσο το ένιωθε αυτό το πράγμα. Η αυτοπεποίθησή της. Καταρχήν, άφηνε τεράστιους χρόνους σε αυτό που έκανε το μέσα την κοιλιά της. Άφηνε τόσο χρόνο. Αυτό που ξέρουμε εμείς που κάνουμε, το δικό μας, λες. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραίο το πώς ένιωθες. Κάλυπτε πολλά κενά. Τα οποία είχαν να κάνουν με το ότι δεν έχεις τεχνική, δεν έχεις μάθει βασικά πράγματα από το Oriental που μαθαίνουν στις σχολές, ας πούμε. Αλλά μου άρεσες πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο. Γεια σας. Το μεγάλο σου ατού είναι ότι δεν είσαι επαγγελματίας. Αυτό λοιπόν σου δίνει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Ειλικρινά, ήσουν τόσο εκθαμβωτική, γιατί είσαι πολύ ωραία κοπέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χυμώδης. Και ερωτικό πλάσμα πολύ. Ναι. Φουλ. Δεν πρόσεξα αν έκανες λάθη καθόλου. Με παρέσυρες. Βέβαια σε φωτογράφησα και συνέχεια. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ότι δεν ήξερες αυτά που κάνουν οι επαγγελματίες, εμένα δεν με νοιάζει καθόλου. Σε βρήκα πάρα πολύ... Χυμώδη. Ελκυστικά ωραία. Μάλιστα. Νομίζω όλοι το ίδιο αισθανθήκαμε. Για πάμε να δούμε και τους βαθμούς σας. 9 από τον Νίκο, 9 από τη Σοφία και 8 από τον Ξινοθανούλη μου. 26 στο σύνολο. Δεν φτάνει που τα έδωσε όλα η κοπέλα. Συγγνώμη, δεν βαθμολογήσαμε το πόσο πανέμορφη είναι και κούκλα, αλλά το χώρο. Ναι. Αλλιώς θα τις έβαζα 10 αν ήταν το μόνο για την ομορφιά. Όλη η Ελλάδα το εκτιμάει αυτό. Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τη φίλη μας τη Μαριάννα. Και πάμε, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σας πω ότι το Choco Slim είναι στην παρέα μας, να ξέρετε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας και κάθε φορά που κάνω αυτή την αναφορά στο Choco Slim, να ξέρετε ότι πρώτη 50 το αποκτάτε δωρεάν. Αν πάρετε τώρα, θα το αποκτήσετε δωρεάν το Choco Slim. Λοιπόν, το Choco Slim είναι το απόλυτο ρόφημα του καλοκαιριού. Αν αγαπάτε...